Με ρεπορτάζ του Bloomberg επιβεβαιώνει τα στοιχεία που δημοσίευσε το ProNews.gr για το ρόλο των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών στο σπάσιμο του εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου. Όπω αναφέρεται στο ρεπορτάζ, έχει αναπτυχθεί ένα εξελεγμένο σύστημα από τη Ρωσία για να παρακάμψει τι κυρώσει τη Δύση και να συνεχίσει να εμπορεύεται πετρέλαιο στον αναπτυσσόμενο κόσμο, σε τιμέ που ξεπερνούν το ανώτατο όριο των 60 δολαρίων αναβαρέλει. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί έναν σκιώδη στόλο πλοίων που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο, αποφεύγοντα. Ουσιαστικά τους κανονισμού που υποστηρίζουν το πλαφόν. Όπω έχει αναφέρει ήδη με ρεπορτάζ του το pronews.gr, πολλά από αυτά τα πλοία είναι ελληνικά, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει ζητήσει να εξαιρεθούν από τι κυρώσει οι Έλληνε εφοπλιστές. Ένα αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Από τις αρχές του 2023, τα τάνκερ του Σκιώδου Στόλου έχουν μεταφέρει συνολικά περίπου το 45% του ρωσικού πετρελαίου. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα διαδραματίζει έναν από τους βασικούς ρόλους στη μεταφορά πρώτων υλών από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αναφέρει τον Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία παρακολούθηση πλοίων. Από τον Ιανουάριο, τα ελληνικά πλοία έχουν μεταφέρει συνολικά το 20% του συνόλου των προμηθειών πετρελαίου από τη Ρωσία και σχεδόν το 1 τρίτο των εξαγωγών πρώτων υλών τη ναυαρχίδα τη κατηγορία Ural Oil. Σύμφωνα με αυτό τον δείκτη, η Ελλάδα ήταν μπροστά από όλε τι άλλε χώρε που εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Υπάρχουν δεκάδε έμποροι και ναυτιλιακές εταιρείες που εμπλέκονται στον σκιώδη στόλο, οι οποίοι είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Παρά όλε τι προσπάθειε να αποτραπεί η επέκταση των λαθρέων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, ένα τέτοιο σχήμα για την παράκαμψη των κυρώσεων συνεχίζει να χρησιμοποιείται ενεργά στα διεθνή ύδατα κοντά στον Λακωνικό κόλπο. Όπω αναφέρει μάλιστα τον Bloomberg, οι ελληνικέ αρχέ δεν έχουν επιρροή επί των ιδιοκτητών τέτοιων πλοίων, καθώ η μεταφόρτωση φορτίου πραγματοποιείται 6 μίλια από την ακτογραμμή του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιδιοκτήτε του εγχώριου και σκιώδου στόλου μετέφεραν συλλογικά περισσότερο από το 70% του ρωσικού φορτίου πετρελαίου του τους πρώτους εννέα μήνες του 2023 κατέληξαν ειδικοί. Το Bloomberg επίσης συνοδεύει το άρθρο του από μία φωτογραφία με δύο τάνκερ σε μεταφορά STS στο λαγονικό Κόλπο και τονίζει ότι η αποτυχία των δυτικών κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου φαίνεται σε μία σύντομη βόλτα με σκάφος από την ελληνική παραλιακή πόλη Γήθιο, που Δύο πετρελαιοφόρα με σκουριασμένο κύτο και συνολική ηλικία 57 ετών βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά το ένα από το άλλο. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η ταυτότητα των ιδιοκτητών και του ασφαλιστή των πλοίων είναι άγνωστη. Πλέον υπό την μοναδική σημαία στον κόσμο που οι αρχέ θεωρούν ότι είναι πολύ υψηλού κινδύνου και ο τελικό προορισμό των κερδών από την εμπορία των ρωσικών καυσίμων του είναι ένα μυστήριο.